Φανταστικό. Ποιος αγαπάει το παστίτσιο, σήμερα θα σας δείξω την πιο ωραία συνταγή για παστίτσιο. Δεν είναι σε στρώσεις, αλλά είναι όλο γεμάτο με κρέμα και κιμά και είναι φανταστικό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, κατσαρόλα στη φωτιά. Πάμε να κάνουμε τη σάλτσα κιμά. Θέλω να φτιάξουμε μια σάλτσα κιμά πεντανόστιμη εννοείται, αλλά θέλω να είναι και πολύ ζουμερή ταυτόχρονα. Το πρώτο πράγμα που κάνω, θα βάλω λίγο λάδι μέσα στην κατσαρόλα μου. Λοιπόν, μόλις κάψει καλά το λάδι μου, ελάχιστο λάδι έβαλα, είδατε έβαλα πάρα πολύ λίγο λάδι, θα πέσει μέσα ο κιμάς. Κιμάς μοσχαρίσιος. Θα αφήσετε τον κιμά να ροδίσει καλά. Θέλω να κάνει κρούστα ο κιμάς μου και να βγάλει όλα τα αρώματά του. Όσο πιο πολύ τον μαγειρεύω, τόσο πιο νόστιμη θα γίνει μετά η σάλτσα μου. Όταν θέλετε να ροδίσετε ωραία τον κιμά σας, δεν θέλει συνεχές ανακάτεμα. Θα πρέπει να τον αφήσετε από τη μία πλευρά να κάνει κρούστα και μετά να αρχίσετε να τον γυρίζετε. Και όσο μαγειρεύετε, θα τον σπάμε σε κομμάτια. Μόλις κάνει χρώμα από τη μία, τον γυρνάμε και από την άλλη. Μόλις ψηθεί ο κιμάς μου και στεγνώσει η κατσαρόλα, πιει όλα τα υγρά του, είναι η ώρα που θα βάλω μέσα ψιλοκομμένο κρεμμύδι, αν έχετε, ξέρω κρεμμύδι έτσι, αν έχετε σέλερι, ένα κομματάκι σέλερι μπορείτε να το βάλετε, δίνει απίστευτη γεύση, όλα ψιλοκομμένα και λίγο σκόρδο ψιλοκομμένο, όλα μαζί μέσα στην κατσαρόλα μου. Και θα τρίψω μέσα και ένα καρότο, γιατί με το καρότο ο κιμάς μου παίρνει γλύκα, δεν θα χρειαστεί να του βάλω τίποτα γλυκαντικό. Μόλις περάσουν 3-4 λεπτά και αρχίσει το κρεμμύδι μου να μαλακώνει, χωρίς να πάρει χρώμα, βλέπετε η κατσαρόλα μου μέσα είναι στεγνή. Είναι τελείως στεγνή. Είναι η ώρα που θα ρίξω μέσα πελτέ ντομάτας. Τρίψτε τον έτσι στη βάση της κατσαρόλας να μοσχομυρίσει καλοκαίρι. Θα μυρίσει σαν λαστή ντομάτα. Και αφού περάσει ένα λεπτό, θα ρίξουμε μέσα και λίγο κονιάκ. Μόλις εξατμιστεί το κονιάκ, είναι η ώρα που θα ρίξουμε μέσα ψιλοκομμένη ντομάτα, τριμμένη ντομάτα, φρέσκια θέλετε, εμπορίου θέλετε, ό,τι σας αρέσει. 400 γραμμάρια ντομάτες. Και λίγο ζεστό νερό. Λίγο ζεστό νεράκι, γιατί θέλω ο κιμάς μου να είναι αρκετά ζουμερός, το είπαμε από την αρχή. Και λίγο νεράκι μέσα, ζεστό. Καπάκι. Θα αλατοπιπερώσουμε προς το τέλος. Επίσης προς το τέλος θα του βάλουμε μια ιδέα δαφνόφυλλο και μια ιδέα κανέλα. Ίσα να μπει και να βγει. Να αναρωτιόνται βάλαμε, δεν βάλαμε. Απλά ωραία αρώματα θα σας βγάζει, εντάξει, μην το παραλείψετε. Αλλά θα αφήσουμε τώρα να μαγειρευτεί σκεπασμένος ο κιμάς μου, να μελώσει ωραία, να γίνει όλος μια τέλεια σάλτσα με καπάκι για περίπου 30 λεπτά. Καπάκι και περιμένουμε να μαγειρευτεί. Είναι ζουμερός αρκετά, τον βλέπετε. Αρκετά ζουμερός. Και αν χρειαστεί θα του ρίξω λίγο, αλλά επειδή το μακαρόνι μου θα είναι χοντρό και κρατάει νεράκι μέσα, θα περιμένω γιατί θα δείτε τι θα κάνω. Δεν είναι κλασικό παστίτσιο, είναι ένα παστίτσιο φανταστικό. Είναι η ώρα που θα ρίξω μέσα ένα κομμάτι δαφνόφυλλο, είναι η ώρα που θα ρίξω μέσα ένα κομματάκι κανέλα, θα μείνουν τόσο λίγο μέχρι να σας πω δύο πράγματα. 2-3 λεπτάκια θα μείνουν μέσα και θα δώσουν τα αρώματά τους και θα γίνει φανταστικός ο κιμάς μου. Αλάτι και πιπέρι πάντα τελευταία στιγμή. Και αλάτι όσο πρέπει και όσο κάνει ο καθένας να φάει. Ένα ωραίο ανακάτεμα και ο κιμάς μου είναι σχεδόν έτοιμος, μελωμένος και φανταστικός. Πριν ολοκληρώσω το φαγητό μου θα βγάλω έξω το δαφνόφυλλο και την κανέλα, έτσι. Σας έλεγα ότι δεν είναι ένα κλασικό παστίτσιο, είναι ένα αλλιώτικο παστίτσιο, αλλά άμα το δοκιμάσετε αυτό δεν θα ξανακάνετε το άλλο, θα κάνετε πάντα αυτό εδώ που σας δείχνω. Μπορείτε να βάλετε ό,τι ζυμαρικό θέλετε, θέλετε να βάλετε ριγκατόνι, θέλετε να βάλετε πένες, ό,τι ζυμαρικό με τρύπα, μπορείτε να βάλετε κοφτό μακαρόνι, ό,τι σας αρέσει. Θέλω πάντως οπωσδήποτε ένα ζυμαρικό με τρύπα, γιατί αυτά που θα δείξω θα γεμίσουν τις τρύπες του ζυμαρικού και θα είναι το κάτι άλλο. Για να δούμε και τι φτιάξαμε. Ο κιμάς μου είναι τέλειος. Θα τον κατεβάσω κάτω, γιατί θέλω να φτιάξουμε την εύκολη μπεσαμέλ. Έτοιμος είναι. Έτοιμος, ζουμερός και φανταστικός. Πάμε να κάνουμε την εύκολη μπεσαμέλ. Έχουν πεταχτεί μέσα λίγο πιπέρι και λίγο καρότο, δεν μας πειράζει. Η κατσαρόλα μου κρύα. Το γάλα μου θερμοκρασία δωματίου. Κρύο. Όλα κρύα πρέπει να είναι. Είναι μια αλλιώτικη μπεσαμέλ.
Αλλά είναι φανταστική, πιστέψτε με, πρέπει να την, αν δεν την έχετε ήδη δοκιμάσει από άλλες συνταγές που σας έχω δείξει, πρέπει να την φτιάξετε οπωσδήποτε. Μέσα λοιπόν, corn flour, μαζί με το γάλα μου, κρύα είναι όλα τα υλικά, το τονίζω, και καλό ανακάτεμα. Το corn flour πρέπει να το ανακατέψετε πολύ καλά, πριν ζεσταθεί το γάλα, για να λιώσει τελείως μέσα στην κατσαρόλα μου. Μέσα θα πέσει και το βούτυρο, όλα μαζί από την πρώτη στιγμή, μέσα και το βούτυρο. Μέσα θα μπει και μπόλικο μοσχοκάριδο, παστίτσιο χωρίς μοσχοκάριδο δεν νοείται και μπεσαμέλ χωρίς μοσχοκάριδο δεν νοείται. Και όλα μαζί πάνω στη φωτιά μέχρι να δέσει η κρέμα. Θέλει απλά λίγα λεπτά να αρχίσει να πίζει. Ωραίο ανακάτεμα, ωστόσο έβρασε και το νερό μου δίπλα για τα μακαρόνια. Βλέπετε το καπάκι που έχει βαλβίδα, εδώ έχει βαλβίδα ασφαλείας, ασφαλίζει και κλείνει μια χαρά και μετά το γυρίζεις και ανοίγει και είναι διάτριτο για να σουρώσω τα μακαρόνια μου. Το αφήνω και αυτό στην άκρη. Λίγο αλάτι χοντρό στο νερό των ζυμαρικών, μέσα τα ζυμαρικά μου και πάντα θα τα βράζω 2 λεπτά λιγότερο από όσο γράφει η συσκευασία. Κάντε subscribe στο κανάλι μου να παίρνετε πρώτη τα νέα βίντεο. Κάθε Πέμπτη στις 2 η ώρα ανεβαίνει στο κανάλι μου νέα συνταγή. Συνταγές που μου ζητάτε εσείς, μου τις ζητάτε στο Instagram, μου τις ζητάτε στο Facebook και εγώ σας τα μαγειρεύω. Αυτή την εύκολη μπεσαμέλ πρέπει να τη φτιάξεις οπωσδήποτε. Φανταστική. Όλα μαζί στην κατσαρόλα, ανακατεύεις λίγα λεπτά. Νάτι, πίζει, έτοιμη, βελούδινη και φανταστική. Σιγά σιγά, νάτι, αρχίζει και πίζει. Δεν υπάρχει πιθανότητα να σβολιάσει ποτέ. Θα είναι πάντα βελούδινη και φανταστική, σαν αυτό εδώ που βλέπετε. Φανταστική. Και στη γεύση φανταστική. Θέλω λοιπόν τώρα μέσα 2 αυγά χτυπημένα. Αν θέλετε μπορείτε να παραλείψετε τα αυγά. Σας το δίνω πάντα στην εκδοχή που είναι φανταστικό. Που βγάζεις το ταψί στο τραπέζι, τους παίρνει η μυρωδιά και τρελαίνονται και μόλις δοκιμάσουν δεν σταματάνε. Αυτό το παστίτσιο σας δείχνω σήμερα. 2 αυγά χτυπημένα λοιπόν και λίγο τυρί. Κεφαλοτύρι, ό,τι τυρί έχετε. Πάμε λοιπόν να πέσει το αυγό μέσα και ανακάτεμα, ωραίο ανακάτεμα. Δεν έχετε φάει πιο ωραία μπεσαμέλα από αυτή, θα πάθετε την πλάκα σας. Καλό ανακάτεμα γρήγορο, όσο είναι ζεστή η κρέμα. Πάμε να ρίξουμε και το τυράκι μας μέσα, ό,τι τυρί έχετε, τριμμένο τυρί. Και είμαστε πανέτοιμοι. Τι θέλω για να φτιάξω το παστίτσιο, μια φανταστική βελούδινη μπεσαμέλ, έναν τέλειο μελωμένο ζουμερό κιμά και ό,τι ζυμαρικό, χοντρό, κοντό, με τρύπα μου αρέσει. Γιατί θέλω κάθε τρύπα του ζυμαρικού να γεμίσει και κρέμα και κιμά. Τα ζυμαρικά είναι έτοιμα, πάμε να τα σουρώσουμε. Ασφαλίζω και το καπάκι. Ωραία. Και έτσι με το καπάκι αυτό, παιδιά, στεγνά, γιατί πρέπει να είναι στεγνό το ζυμαρικό μου, έτσι. Παίρνω λοιπόν τώρα τα ζυμαρικά που έχω μαγειρέψει, περιμένετε να τα φέρω όλα κοντά μου, κρύωσε η κατσαρόλα μου, εδώ εσύ. Μέσα στο ζουμερό μου κιμά θα ρίξω, το δαφνόφυλλο δεν έβγαλα, θα το βγάλω τώρα. Θα ρίξω τα ζυμαρικά μου, έξω το δαφνόφυλλο, ωραία. Έτσι, θα τα κάνω και ένα ωραίο ανακάτεμα, όλα τα ζυμαρικά να ποτίσουν με κιμά, έτσι. Από την μπεσαμέλ μου θα πάρω τώρα λίγη μπεσαμέλ και θα πέσει κόλαση, λέμε τώρα αυτό το παστίτσιο είναι κολλασμένο. Μέσα θα πέσει και λίγη μπεσαμέλ που έχει τσιχλώσει με τα τυράκια της και έχει γίνει φανταστική. Και θα κάνω ένα ωραίο ανακάτεμα και είμαστε έτοιμοι να μπούμε. Κοιτάξτε μέσα πως τσιχλώνει, κοιτάξτε πως τσιχλώνει. Να και η κανέλα, πρέπει να φεύγουν η κανέλα και το δαφνόφυλλο, είπαμε τα βγάζουμε. Και πάμε για ταψί. Καλά, το πώς μυρίζει δεν υπάρχει. Μέσα λοιπόν όλο αυτό το τέλειο. Το τέλειο και με το κουτάλι τρώγεται αυτό, παιδιά. Είναι φανταστική συνταγή. Να τη φτιάξετε όλοι. Ένα ωραίο στρώσιμο, έτσι. Στρωμένο ωραία. Από πάνω την υπόλοιπη κρέμα. Ένα καλό ανακάτεμα. Γιατί όσο κρυώνει, τσιχλώνει και μου σφίγγει η κρέμα, αλλά θέλει ωραίο ανακάτεμα. Και πάμε σιγά σιγά. Έτσι, έτσι, έτσι. Παντού σε θέλω, παντού, να παίξω λίγο, να σε κάνω ζιγζάκ, να πάει παντού θέλω, έτσι ωραία. Στρώστε μου ωραία την επιφάνεια, ανάψτε μου το φούρνο 180 με 200 στον αέρα, στη μεσαία σχάρα, δεν θα σκεπάσετε καθόλου το ταψί, θα το αφήσετε να ψηθεί για περίπου 30 λεπτά, να ροδίσει ωραία και να αρχίσει να φουσκώνει, να δείχνει ότι μαγειρεύεται, θέλω ένα πιρούνι μόνο. Ένα πιρούνι, να κάνω λίγο αυτό, να μπει μέσα,
Αυτό θέλω. Να μπει η κρέμα μέσα. Κάνω τρύπες δηλαδή και χώνω την κρέμα μου προς τα κάτω. Θα πάθετε το σοκ σας με αυτή τη συνταγή. Φανταστική. Έτσι ωραία. Φούρνο. Προς το τέλος του ψησίματος θα πασπαλίσω με λίγο τυράκι από πάνω. Λίγο κεφαλοτήρι, ό,τι θέλετε. Πάμε λοιπόν. Καίει το ταψί μου. Ωραία. Τέλειο. Κοιτάξτε πώς τρέμει. Τρέμει. Πάει και έρχεται η κρεμούλα. Μέσα. Έτοιμο. Δεν υπάρχει τώρα αυτό, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει απλά. Ακού. Πρέπει το παστίτσιο να το αφήσεις ένα δεκάλεπτο μόλις βγει από το φούρνο. Να σταθεί 10 λεπτά και μετά να το κόψεις. Αν το κόψω τώρα θα αρχίσει να τρέχει. Δεν έχουμε χρόνο, θα το κόψουμε αναγκαστικά. Πάμε να βγάλουμε ένα ωραίο κομμάτι. Μας χωβολάει. Για κυριακάτικο τραπέζι αυτό είναι κορυφή. Τρέμει, τρέμει. Ακούω όμως η κρούστα από πάνω. Ακού. Τα ακούς. Έχει ψηθεί και έχει τραγανίσει από πάνω. Μέσα ακόμα είναι υγρό, σας το ξαναλέω. Αλλά αυτή η σπάτουλα έχει και μαχαιράκι επάνω, με βοηθάει να το κόψω ωραία. Οπ, οπ, θα τρέχει τώρα. Θα τρέμει. Αυτό είναι να πάρεις το ταψί μπροστά σου και να ξεκινήσεις. Πάμε μία. Οπα. Πο, 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 πο. Κοντά. Οπ. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να κρυώσει για να κοπεί, γιατί είναι πάρα πολύ ζεστό και τρέχει. Εγώ προς το παρόν θα πάρω ένα πιρούνι και άλλο ένα ο Χάρης και θα κάτσουμε να τα απολαύσουμε. Να το φτιάξετε, γιατί είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Αν αγαπάτε το παστίτσιο, αυτό δεν παίρνει 10 με τόνο, είναι ό,τι ωραιότερο σε παστίτσιο έχετε φάει ποτέ. Φιλάκια πολλά, θα πούμε στο επόμενο βίντεο και τώρα που θα τελειώσουμε, μπείτε από κάτω στην περιγραφή του βίντεο, θα βρείτε όλα τα στοιχεία της Νάβα, να την ακολουθήσετε στα social media, γιατί όλα τα σκεύη που χρησιμοποιώ είναι δικά της και συνέχεια βγάζει πολύ ωραίες προσφορές μέσα από το e-shop της. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά. Γράψτε μου σχόλιο για το παστίτσιο μου. Θα βρείτε όλα τα σκεύη της Νάβα σε επιλεγμένα καταστήματα με το σήμα Nava Point στις μεγαλύτερες αλυσίδες της Ελλάδας και στο navapoint.gr. Επίσης, ακολουθήστε τα social media της εταιρείας Nava. Στην περιγραφή του βίντεο από κάτω θα βρείτε όλες τις πληροφορίες. Έτσι θα μαθαίνετε πρώτοι όλες τις προσφορές και όλα τα νέα της εταιρείας. Η σειρά Nature της Nava έχει 5 αντικολλητικές επιστρώσεις πέτρας και αντιολισθητική εργονομική λαβή με όψη ξύλου. Είναι πολύ ανθεκτικά, δεν χαράζουν και μαγειρεύουν σε όλες τις εστίες.